650.000 ανανεώσει αδειούχων οχημάτων αναμένει και φέτο το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έσοδα που υπολογίζονται γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μιλώντα στο ΣΥΓΜΑ, ο ανώτερο λειτουργό του Τμήματο Οδικών Μεταφορών, Γιάννη Νικολαίτη, ανέφερε ότι η ημερομηνία λήξη των αδειών κυκλοφορία είναι η 8 Ιανουαρίου, ωστόσο το κράτο δίνει παράταση στου οδηγού μέχρι και την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018. Ο κύριο Νικολαίδη αναφέρθηκε και σε καινοτομίε που αφορούν στι άδειε κυκλοφορία διπλοκάμπινων και μονοκάμπινων οχημάτων με κυβισμό. Που έχουν κυβισμό μηχανή 2250 μέχρι 2850 στην καθημερινή. 22,5 άλογα, όπω τα λέμε, μέχρι 28,5 θα έχουν μια μικρή μείωση στο τέλο κυκλοφορία που καταβάλουν. Είναι 3 σύντα που αυτό σημαίνει περίπου 70 μέχρι 80 ευρώ. Με ποιο τρόπο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληρώνουν τι άδειε κυκλοφορία του, Στην ιστοσελίδα του Τμήματο Οδικών Μεταφορών, σε συνεργατικά πιστοτικά ιδρύματα, σε εμπορικέ τράπεζε, στα κέντρα εξυπηρέτηση του πολίτη, στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματο Οδικών Μεταφορών. Με βάση την ομοθεσία για ανανεώσει αντιών κυκλοφορία που θα γίνονται μετά από τι 11 Μαρτίου 2018, θα επιβάλλεται ω επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορία 10 ευρώ και ποσό ίσο με το 10% τη ετήσια άδεια κυκλοφορία. Ο έλεγχο των οχημάτων θα αρχίσει την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και από την ημερομηνία αυτή η αστυνομία και το τμήμα οδικών μεταφορών θα καταγγέλουν όσου κυκλοφορούν οχήματα χωρί ισχύουσα άδεια κυκλοφορία. Για την ανανέωση τη άδεια κυκλοφορία θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητα σε ισχύ και ασφάλεια.